Απ' τη ζωή του Χριστού. Κείμενα Δημήτρη Φερούση. Ήσαν δε εγγίζοντες αυτό πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες. Η συμπεριφορά αυτού του Ναζωραίου σκανδαλίζει πια όλη την Ιουδαία. Πότε με πόρνες, πότε με τελώνες και πότε με χαμένους ανθρώπους κάνει παλέα. Ακόμα και στα σπίτια τους. Δίχως κανένα δισταγμό κάθεται, τρώει, πίνει και κοιμάται. Καθημερινά συντροφεύεται με τους πιο αμαρτωλούς. Είναι να βγαίνεις από τα ρούχα στα αλήθεια, καθώς λέει ότι είναι προφήτης και γιος του ανθρώπου. Και απ' την άλλη συναναστρέφεται όλα τα αποβράσματα της κοινωνίας. Πού ακούστηκα λοιπόν τέτοια καμώματα. Όνειροι γραμματείς και φαρισαίοι, γιατί σκανδαλίζεστε? Ποιος τα αλήθεια από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει να αναζητήσει το χαμένο μέχρι να το βρει? Και αφού το βρει, το βάζει στους ώμους του και χαίρεται. Σας λέω λοιπόν ότι έτσι γίνεται χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, παρά για 99 δίκαιους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ιησούς καθότανε στο τραπέζι στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και έτρωγαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του. Και όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, έλεγαν στους μαθητές του Ιησού: «Γιατί ο δάσκαλος σας τρώει μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Και όταν τ' άκουσε ο Ιησούς, είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Πηγαίνετε να μάθετε λοιπόν τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια δίκαιους, αλλά αμαρτωλούς». Η αγάπη, η σπλαχνισιά, η επιοίκεια και η συγχώρηση είναι οι βασικές αρχές της καινούργιας θρησκείας του Ιησού και η μεγάλη, η τεράστια διαφορά με την ηθική των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Στενόψυχοι, άσπλαχνοι, σκληροί και αμετανόητοι εκείνοι, τρυφερός, ευγενικός, γεμάτος απέραντη καλοσύνη ο Θεάνθρωπος, όχι μόνο συγχωρεί όσους μετανοούν, αλλά απολυτρώνει την καρδιά τους. Κανένα δεν τιμωρεί για την ασχήμια και την κακία της ζωής του, αλλά διώχνει μακριά κάθε σκιά θλίψης, εξαγνίζει και ανυψώνει την ψυχή, απομακρύνει και σβήνει την αμαρτία από τον άρρωστο που βασανίστηκε και πόνεσε βαθιά μέσα του. Όταν ένας άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει στο πατρικό σπίτι και στην πατρική αγκαλιά, εκείνος, ο πατέρας, δεν ενδιαφέρεται για την αμαρτία του παιδιού του, παρά μόνο για τον πόνο που πέρασε. Και αυτό τον κάνει, ύστερα από την επιστροφή, να ανοίξει θεόρατα την αγκαλιά του, να δεχτεί το χαμένο πρόβατο και να χαρεί εκείνος και ουρανοί. Σας λέω λοιπόν ότι έτσι γίνεται χαρά ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Thank you.
όλη αυτή η γλυκιά τρυφερότητα της νέας διδασκαλίας του Ιησού. Όλη αυτή η μεγάλη ελπίδα για κάθε άνθρωπο αμαρτωλό βρίσκεται συμπυκνωμένη στην υπέροχη διήγηση του άσωτου γιου. Στην παραβολή αυτή που μέσα στη σύντομη παρουσίασή της περικλίνει τις πιο αληθινές, τις πιο απλές και ύψιστες αρχές της σοφίας, της αγάπης και της χαράς του Θεανθρώπου Ιησού. Πουθενά στην παγκόσμια λογοτεχνία και ιστορία, μέσα σε μια τόσο μικρή διήγηση, δεν βρίσκεται τόσο μεγαλείο, αλήθεια, ελπίδα και χαρά για τον άνθρωπο. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους και ο πιο μικρός από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δεν με χωρεί το σπίτι σου πια. Τούτη σιγουριά που νιώθω καθημερινά κοντά σου είναι για μένα σκλαβιά αβάσταχτη. Κάθε μέρα τα ίδια πρόσωπα, κάθε μέρα τα ίδια πράγματα, κάθε μέρα τα ίδια λόγια. Τίποτα το καινούριο, τίποτα το νέο, καμιά έκπληξη, κανένας θόρυβος. Μονοτονία, βαριεστημάρα και θλίψη. Βαρέθηκα πια, πνίγομαι, σου λέω. Πάει καιρός πολύς, παιδί μου, που μου σπαράζει την καρδιά με τα λόγια σου αυτά. Βαρέθηκες λοιπόν κοντά μου? Τι είναι λοιπόν εκείνο που σου λείπει? Ποιος σε εμποδίζει να φτιάξεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις? Τα πάντα μήπως δεν είναι δικά σου εδώ? Το σπίτι, τα χωράφια, η θησαυρή μου και πιο πολύ η καρδιά μου, δεν είναι δικά σου? Τι άλλο θέλεις? Γιατί μου λες αυτά τα πικρά λόγια? Θέλω να φύγω. Να φύγεις? Ναι, θέλω να πάω να γνωρίσω κι άλλες χώρες, άλλους ανθρώπους, άλλα ήθη και έθιμα, άλλες ομορφιές κι άλλες απολαύσεις της ζωής. Τι θα μάθω αν μείνω κοντά σου για πάντα, όλο τα ίδια και τα ίδια? Ώστε τα ξέρεις όλα όσα ζουνε και όσα υπάρχουν εδώ. Παιδί μου, είσαι άμυαλο. Ακόμα δεν γνωρίζεις ούτε τον εαυτό σου και θέλεις να μάθεις τον κόσμο. Νομίζεις πως θα βρεις αυτό που θέλει η καρδιά σου έξω από την πατρική καρδιά? Θέλω να βρω περισσότερη χαρά, πιο μεγάλες συγκινήσεις, να δράσω, να ζήσω, να γλεντήσω. Σάπισα μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Παιδί μου, όλα αυτά που λες είναι αστόχαστες κουβέντες. Όπου κι αν πας, όπου κι αν γυρίσεις, μαζί σου θα σέρνεις τον εαυτό σου. Μη ζητάς να βρεις τη χαρά και την ευτυχία μακριά από το Θεό. Μέσα σου θα πρέπει να αναζητήσεις τα περισσότερα πράγματα. Κι αν εδώ κοντά μου, μέσα στην αγάπη και στην καλοσύνη των αδερφών σου και των ανθρώπων που σε περιβάλλουν και σε αγαπούν, δεν βρίσκεις εκείνο που θέλεις, μη ζητάς αλλού να το βρεις. Εδώ, στο σπίτι του πατέρα σου, υπάρχουν όλα. Αρκεί να τα ανακαλύψεις. Λόγια λες, πατέρα, λόγια φουσκωμένα. Δεν πρόκειται να με πείσεις με τις συμβουλές σου. Έχω πάρει την απόφασή μου. Ναι, παιδί μου. Την ευτυχία που μου έλεγες θα τη βρεις μόνο στα αθώα μάτια των παιδιών, στο χαμόγελο ενός γέρου, στο ψωμί που θα δώσεις στην ορφανή, στη χαρά που θα χαρίσεις στον άρρωστο και στον πονεμένο, στην πειθαρχημένη ζωή σου σε μια ανώτερη αποστολή. Έχω ακούσει για κάτι φωτεινές πολιτείες που οι άνθρωποι ζουν με ελευθερία. Ποτέ δεν μου μίλησες για αυτές, πατέρα. Εκεί πέρα, λέει, κάνουν οι άνθρωποι ό,τι θέλουν και ζουν όπως τους αρέσει. Δουλεύουν λίγο και γλεντούν όσο μπορούν και όσο ζητάει η καρδιά τους. Περνούν ώρες πολλές γεμάτες από ευδαιμονία και ξεκούραση. Είναι τόποι στα αλήθεια παραμυθένη. Αυτά όλα δεν είναι αλήθεια, παιδί μου. Πρόσεξε, μην πέσεις έξω. Μακριά από το σπίτι μας και την αγάπη μας υπάρχει μόνο καταστροφή, γύμνια, φτώχεια και παγωνιά. Μείνε λοιπόν κοντά μας και κοίταξε όλα αυτά που ζητάς να τα βρεις μέσα σου, βαθιά στην καρδιά σου. Υπάρχουνε. Όλα αυτά που γυρεύεις τα έχεις. Πνίγομαι, σου είπα, θέλω να φύγω. Δώσε μου ό,τι μου ανήκει από την περιουσία μου και άφησε με να πετάξω μακριά στις ομορφιές του κόσμου που ούτε σαν παραμύθι ποτέ δεν μου είπες. Ναι, σε αυτό, παιδί μου, έχεις δίκιο, γιατί δεν σε μεγάλωσα με ψέματα και παραμύθια. Όμως δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζεσαι.
ούτε καν υποψιάζεσαι την πίκρα και την απογοήτευση που θα αποκομίσεις από το κυνήγι αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν σε κρατώ με τη βία, αν και ο χωρισμός σου είναι για μένα αβάσταχτος πόνος. Μα πάρε αυτό το σακούλι. Σου έχω μέσα σε χρυσό ό,τι σου ανήκει από το μερίδιό σου και κάτι παραπάνω. Όμως, αν κάτι σου τύχει, μην ξεχάσεις τον πατέρα σου. Θα σε περιμένω πάντα να γυρίσεις κοντά μου. Μου φεύγεις τόσο αναπάντεχα που φοβάμαι ότι δεν θα το αντέξω. Έλα, έλα να σε φιλήσω για τελευταία φορά. Μπορεί βέβαια να σε πικράνει αυτό που θα σου πω, πατέρα, αλλά ελπίζω να μην σε ξαναενοχλήσω. Δεν θα ξαναγυρίσω στη σκλαβιά σου. Θα προσπαθήσω να ζήσω μόνος μου όσο μπορώ καλύτερα. Εκεί που πηγαίνω υπάρχει λευτεριά, ανοιχτός ουρανός, χαρά και γλέντια. Έχε γεια, πατέρα. Έχε γεια. Έχε γεια, παιδί μου. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό. Και όταν ξόδεψε ο νέος ό,τι είχε, έγινε μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Πήγε τότε και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνης που τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι και κανείς δεν του έδινε τίποτα. Ώστε λοιπόν θέλεις πάλι κι άλλα δανεικά, ε? Μωρέ, μπράβο. Τόσο γρήγορα τα ξοδεύεις. Ναι. Δεν μου έμεινε τίποτα, άρχοντα μαβία. Δεν έχω ούτε για να αγοράσω κάτι να φάω. Το βλέπω. Το βλέπω αυτό. Δεν είναι ανάγκη να μου το είπεις. Έχεις γίνει σωστό ερείπιο. Μην ξεχνάς όμως ότι μου χρωστάς κι άλλα και δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Είσαι ένας άσωτος που δεν πρέπει να σε υπολογίζω. Ένας άσωτος. Και βέβαια, είσαι ένας άσωτος γιος που έφαγε όλο το βιός του πατέρα του. Στα γλέντια, στις διασκεδάσεις και στα ξεφαντώματα. Και τώρα γυρνάει στους δρόμους έρημος, γυμνός και πεινασμένος. Δεν το ξέρεις αυτό? Είναι φοβερή η αλήθεια. Κατάντησε ένα σκουπίδι, ένα τίποτα. Τώρα θα μπόσκει στα κοπάτια μου μέχρι να ξεχρεώσεις και ύστερα βλέπουμε. Δεν έχει τώρα άλλα δανεικά. Τα ζώα μου να προσέχεις σαν τα μάτια σου. Λίγο να παρακούσεις, σε κλείνω στη φυλακή. Ακούς, στη φυλακή. Κι όμως ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα καταντούσα έτσι. Αυτά κάνει η αμυαλοσύνη και ο εγωισμός. Εσείς οι νέοι νομίζετε ότι όλα το ξέρετε. Φαντάζεστε ότι η χαρά στη ζωή είναι η τεμπελιά, το γλέντι και η νεανική ορμή. Δεν ξέρετε τίποτα από δυσκολίες και εμπόδια, από κινδύνους και καταστροφή. Είσαστε άπειροι και εγωιστές. Και να σκεφτεί κανείς ότι η ζωή και του τελευταίου δούλου που ζει μέσα στο πατρικό μου σπίτι είναι καλύτερη από τη δική μου. Οι δούλοι εκεί έχουν τουλάχιστον άφθονο ψωμί, που εγώ τόσο ασυλλόγιστα και αυτό στερήθηκα. Και έπρεπε λοιπόν, για να καταλάβεις αυτή την αλήθεια, να υποφέρεις τόσο, να πικράνεις τον πατέρα σου και τη ζωή σου έτσι? Αυτό είναι μια φοβερή αλήθεια. Νιώθω ταπεινωμένο τον εαυτό μου μπροστά στο Θεό και στον πατέρα μου. Στάθηκα δίχως καρδιά και φρόνηση. Είμαι ένας αμαρτωλός που πλήγωσα την ψυχή του πατέρα μου και κοντεύω να χάσω και αυτή τη ζωή μου. Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι του πατέρα μου, που τόσο άμυα δεν κατέληψα. Θα του ζητήσω έστω να με πάρει δούλο του. Θα είμαι και πάλι καλύτερα. Μετά νιώσα πικρά
και έριξα πολλά δάκρυα για το δρόμο αυτό που ακολούθησα μέχρι τώρα. Τότε ο νέος τον εαυτό του και είπε: «Πώς είμαι στο ότι οι εργάτες του πατέρα μου έχουν αρκετή τροφή και τους περισσεύει, ενώ εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα. Δεν είμαι πια άξιος να ονομάζομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς εργάτες σου». Και σηκώθηκε και ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ ακόμα ήταν μακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στην αγκαλιά του και τον καταφίλησε. Και το φτωχό παιδί, αφού παράτησε και τον αφέντη και τα γουρούνια, πήρε το δρόμο για την πατρίδα του. Ζητιάνευε λίγο ψωμί από τους αγρότες που απαντούσε στο δρόμο του. Και αυτό το ψωμί της αγάπης και του ίκτου το τρώγε στη σκιά κανενός δέντρου, ποτισμένο με τα δάκρυά του. Τα ματωμένα πόδια του πονούσαν, αλλά η πίστη στη συγγνώμη του πατέρα τον οδηγούσε βήμα προς βήμα σπίτι του. Μια μέρα τέλος, κατά το μεσημέρι, έφτασε μπροστά στην πόρτα. Αλλά μην τολμώντας να χτυπήσει, ούτε να φωνάξει, ούτε να μπει, βημάτιζε γύρω από το σπίτι, περιμένοντας να βγει κανείς. Και να, ο πατέρας του φαίνεται στο κατόφλι. Τον αναγνωρίζει. Είχε αλλάξει, αλλά τα μάτια ενός πατέρα, ακόμα και όταν πνίγονται στα δάκρυα, δεν απατώνται. Τρέχει απάνω του, τον τραβάει στο στήθος του, τον φιλεί και τον ξαναφιλεί, και τα γέρικα χέρια του χαϊδεύουν τρέμοντας το αδύναμο πρόσωπο, τα σκονισμένα, αλλά πάντοτε πλούσια και κυματιστά μαλλιά, το κορμί αυτό που είναι του παιδιού του. Ο γιος, συγχυσμένος αλλά και ευτυχής, μένει κάπως σε στιγμές έτσι σαν να μην όριζε τον εαυτό του. Και ξάφνου, ξεφεύγοντας από τα πατρικά χέρια, σωριάζεται στη γη και επαναλαμβάνει τρέμοντας τα λόγια που είχε προετοιμάσει. «Πατέρα μου, πέφτω στα πόδια σου. Συγχώρεσέ με. Αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος να κληθώ πια γιος σου. Σε πλήγωσα. Σε πόνεσα με την αμυαλοσύνη μου. Και δεν έχω το θάρρος να μπω στο σπίτι σου. Συγχώρεσέ με. Ο Θεός μου πλήρωσε βαριά την αφροσύνη μου αυτή. Έφτασα να ζητώ ελεημοσύνη γεμάτος ντροπή. Χίλιες φορές ζήτησα το θάνατο μέσα στη θλίψη μου. Μα πάντα μου έμενε η ελπίδα της πατρικής καρδιάς σου. Δέξου με σαν δούλο σου. Και λυπήσου με σαν σπλαχνικός πατέρας». «Παιδί μου, σηκώ απάνω. Ολόχαρα σε δέχεται η καρδιά μου. Έλα να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Ήρθε η ώρα να χαρούμε το γυρισμό σου. Τα όσα υπέφερες μακριά μου, τα μαντεύω όλα. Τι είναι εκείνο που δεν υποπτεύεται ένας πατέρας που του έφυγε το αγαπημένο του παιδί? Ήσουν νεκρός και ανέζησες. Ήσουν χαμένος και τώρα βρίσκεσαι μπροστά μου. Γρήγορα λοιπόν να σφάξουν το καλύτερο σφακτάρι για τη μεγάλη αυτή μέρα. Η επιστροφή σου στο σπίτι μας είναι μεγάλη γιορτή για όλους πατέρα μας. Πατέρα μου! Παιδί μου! Πατέρα μου! Μη φοβάσαι πια. Σε προστατεύει η αγάπη μου. Δούλη, βγάλτε γρήγορα την καλύτερη φορεσά και ντύστε το γιο μου. Στο χέρι του βάλτε δαχτυλίδι και στα πόδια του υποδήματα. Πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι. Γιατί αυτός ο γιος μου σώθηκε. Ναι, σώθηκε σας λέω, και τον κρατώ τώρα σφιχτά στην αγκαλιά μου.
Μια παράδοση αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός κάλεσε κάποτε τη Ρωμαϊκή Γερουσία για να καθορίσει πώς θα προσφωνούσε το Θεό. Ένας γερουσιαστής σηκώθηκε αμέσως και είπε: «Θεός της ισχύος πρέπει να είναι η προσφώνησή μας προς το Θεό». Αυτό όμως δεν άρεσε. Και τότε άλλος σηκώθηκε και είπε: «Θεός της σοφίας πρέπει να είναι το όνομα του Θεού». Μα ούτε και αυτό άρεσε. Ένας τρίτος ύστερα υποστήριξε ότι «Θεός της δικαιοσύνης» θα είναι η καλύτερη ονομασία. Αλλά και αυτό δεν έγινε δεκτό. Τέλος, ένας τέταρτος γερουσιαστής σηκώθηκε και είπε: «Η προσφώνηση που ανήκει στο Θεό είναι «Θεός της εσπλαχνίας». Και λέγοντας αυτά, ο γερουσιαστής έδειξε μια εικόνα του Ιησού με την επιγραφή: «Σας αγαπώ όλους, συγχωρώ όλους, είμαι ο Θεός της αγάπης και του ελέους». Και στα αλήθεια, δεν υπάρχει καλύτερος και ωραιότερος χαρακτηρισμός από αυτόν. Γιατί στην παραβολή του ασώτου βλέπουμε ανάγλυφα το πατρικό μεγαλείο και την απέραντη καλοσύνη μπροστά στον ανέσχυντο και σκληρό τρόπο συμπεριφοράς του γιού του. Η πατρική εξουσία, το στήρο πνεύμα, η προσβολή του άρχοντα, η δικαιοσύνη παραμερίζονται όλα μπροστά στην ειλικρινή μεταμέλεια του χαμένου παιδιού και δάκρυα χαράς γεμίζουν το πρόσωπο του πατέρα καθώς φύγει στην αγκαλιά του το χαμένο παιδί του. «Είσαι αυτόν δε ελθόν», είπε. «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, ουκ έτοιμοι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιήσον με ως ένα των μυστείων σου». Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Προϋπόθεση αυτής της εσπλαχνίας του πατέρα και της χαράς της απολύτρωσης υπήρξε το γεγονός ότι ο χαμένος και δυστυχισμένος γιος ήρθε σε επίγνωση και μετάνιωσε. Ότι μέσα στη δυστυχία, στον πόνο και στο ψυχικό κατακύλισμα ο γιος της απώλειας είχε διατηρήσει μια σπίθα ελπίδας και εμπιστοσύνης στην πατρική συγχώρηση. Αυτό τον έσωσε. Αυτό στάθηκε μετά το κατάντημα και την επίγνωση της θέσης του το κλειδί για την οριστική σωτηρία του. Αν όμως ο δρόμος της φθοράς και του κατρακυλίσματος στη ζωή των ανθρώπων είναι πάντοτε εύκολος, ο δρόμος της επαναφοράς και του ανεβάσματος είναι δύσκολος. Ο εγωισμός του ανθρώπου είναι τόσο μεγάλος, ώστε λίγες φορές επιτρέπει στον εαυτό μας να έρθουμε σε επίγνωση, να μετανιώσουμε και να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, όπως ο άσωτος. Πάνω σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο Νικηφόρος Θεοτόκης στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του ασώτου γράφει: «Δια της μετανοίας και επιστροφής του ασώτου, παρέδοκιν ημίν ο Θεάνθρωπος των δίπων και κανόνα της αληθινής μετανοίας και εξομολογήσεως. Εάν περιερευνήσομεν τούτον τον κανόνα και στοχαστόμεν τίνι τρόπο ημείς σήμερον μετανοούμεν και εξομολογούμεθα, ευρίσκομεν τόσιν διαφοράν μεταξύ αυτών, ως είναι ο ουρανός από της γης. Αρχή της μετανοίας του ασώτου εστί το «Είσαι αυτόν δε ελθόν». Αληθώς δε τούτο εστίν η πρώτη αρχή της αληθινής μετανοίας, χωρίς δε τούτου ουδής έρχεται εις μετάνοιαν, διότι εάν μη γνωρίσεις τα σαμαρτία σου, πώς δύνασε να μετανοήσεις. Εάν δε μη συλλογιστείς όσα έπραξας, πώς δύνασε να γνωρίσεις τα σαμαρτία σου. Εάν δε μη συνάξεις τον νου σου και αφιερώσεις αυτόν εις την έρευναν του εαυτού σου, πώς δύνασε να αναλογιστείς τας πράξεις σου. Ο άσωτος αποχωρήσας περιέκλεισεν αυτόν εις την θεωρίαν και έρευναν της ιδίας καταστάσεως. Εξερευνών δε την ιδίαν κατάστασιν, τους λογισμούς δηλαδή, τα λόγια και τας πράξεις αυτού, είδεν ευθύς πάσας τας ανομίας αυτού. Όθεν εγνώρισε τίνα παρόργησεν, υπότινο σε χωρίστη, πόθεν εξέπεσε και πού κατεποντίστη. Είδε τον βόρβορον των ανομιών αυτού και ισθάνθη τη δυσονδίαν των αμαρτιών αυτού, τη στέρηση της Θείας Χάριτος και την απώλεια της ψυχής αυτού. Είσαι αυτόν δε ελθόν, εσυλλογίστη της πρώτης καταστάσεως αυτού, την αθωότητα και αρετήν, και ανεμνίστη της δόξης και τιμής και των θείων αγαθών, όν απολαμβάνουν συν εκ περισσού πάντες ή το Θεό δουλεύοντες και μετ' αυτού διαμένοντες. Η ευσπλαχνία του Θεού εστίν άπειρος. Εκείνους όμως ο Θεός ευσπλαχνίζεται, όσοι γίνονται άξιοι της ευσπλαχνίας αυτού.
Εάν μετανοήσεις ως άσωτος, λαμβάνεις την άφεση των αμαρτιών και όσα θεία χαρίσματα έλαβεν εκείνος. Ελθέ πρώτης εξομολογήσεώς σου εις τον εαυτόν σου ως ο άσωτος, σύναξον τον νου σου, τον εσκορπισμένον εις τα σιδωνάς και ματαιότητας της σαρκός και αναλόγησε πάσαν αμαρτίαν σου μετά των αυτής περιστάσεων. Ούτω προετοιμασμένος λέγε, υπάγω ή να εξομολογηθώ. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου. Εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανεύουμε τον εαυτό μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι αξιόπιστος και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Αφορμή για να πει ο Χριστός την παραβολή του άσωτου γιού ήταν και πάλι οι Φαρισαίοι που έκαναν παράπονα επειδή αυτός δεχότανε κοντά του τους τελώνες και τους αμαρτωλούς και έτρωγε και έπινε μαζί με παλιανθρώπους. Σε αυτή την περίσταση ο θείος δάσκαλος είπε τρεις παραβολές που και οι τρεις ονομάζονται παραβολές της θείας Ευφλαχνίας. Η μια είναι του χαμένου προβάτου. Ποιος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει το ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει να αναζητήσει το χαμένο μέχρι να το βρει? Και αφού το βρει, το βάζει στους ώμους του και χέρι. Η δεύτερη παραβολή είναι της χαμένης δραχμής. Ποια γυναίκα, αν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία, δεν ανάβει το λιχνάρι και σκουπίζει το σπίτι και ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να τη βρει? Και όταν τη βρει, προσκαλεί τις φίλες και γειτόνισσες της και λέει: «Συγχαρείτε με, γιατί βρήκα τη δραχμή που έχασα». Και η τρίτη παραβολή είναι του ασώτου. Και στις τρεις αυτές παραβολές φαίνεται η ατίμητη αξία του ανθρώπου για τον οποίο ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Για καθένα άνθρωπο που μετανοεί και σώζεται, γίνεται χαρά στον ουρανό. Γιατί κάθε φορά ένας χαμένος βρίσκεται και ένας νεκρός αναστένεται. Σας λέω λοιπόν ότι έτσι γίνεται χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους, και αμαρτάνουμε κάθε φορά όταν ενεργούμε δίχως αγάπη, δεν θα πρέπει να κυριεύει την καρδιά μας η απόγνωση. 100 φορές να πέσεις, 100 να σηκωθείς και να πεις το ήμαρτον. Ο Θεός θα σε δεχτεί σαν που ο πατέρας της παραβολής του ασώτου δέχτηκε το γιο του. Η αγκαλιά του Θεού είναι πάντοτε μεγάλη και ανοιχτή. Και όχι μόνο για τους δίκαιους, μα και για τους αμαρτωλούς που μετανοούν και επιστρέφουν. Και ενώ ήταν ακόμα μακριά ο χαμένος γιος, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στην αγκαλιά του και τον καταφύλισε. Ακούσατε την εκπομπή «Απ' τη ζωή του Χριστού», που γράφει ο Δημήτρης Φερούσης. Πήρανε μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι ηθοποιοί: Γιώργος Βελέντζας, Τάκης Παναγόπουλος, Τάκης Καραθανάσης, Κώστας Γαλανάκης, Βασίλης Μιτσάκης, Μάκης Ρευματάς, Χλώη Λιάσκου, Δημήτρης Παπαγιάννης. Μουσική επιμέλεια Πόπης Κόντου. Τεχνική επιμέλεια Νίκου Κάσιου. Ραδιοσκηνοθεσία Λάμπρου Κωστόπουλου. Oh,
αποκτηθείτε με την αστραφή. Για να λάβει η αλήθεια μονάδι και να ζούμε χωρίς εντροφή. Για να λάβει η αλήθεια μονάδι και να ζούμε χωρίς εντροφή. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος που παίρνουν τα αστραπόπεδα. Το ξέρουν καλά. Δεν ονειροβατούν. Δεν πετούν στα σύννεφα. Δεν ζουν με ψευδεστήσεις. Ξέρουν τα αστραπόπεδα του 20ου αιώνα, εις ποιους καιρούς τετήρηκεν αυτούς ο Θεός. Ξέρουν πως ζουν σε έναν κόσμο πλάνης και συγχύσεων.